Φίλες και φίλοι, γεια σας από το γήπεδο του Αγίου Αρσενίου, όπου θα παρακολουθήσουμε το ντέρμπι της δεύτερης αγωνιστικής του κυπέλλου Κυκλάδων μεταξύ του Άμους Φιλωτίου και του ΑΟΥ Πάρου. Στο δύο ομάδων, το Φιλώτη ξεκινάει με τους ξένο, Βερεσόγλου, Ρεγκινίδη, Μπονιάκο, Γιαννούλη Σταματίου, Νταΐ, Κοτάκι, Μουστάκι, Εζεμπέαγκου, Σκοπελίτη. Στον πάγκο είναι η Μουστάκης Γιώργος, Μακρυμανόλης, Μεμλίκα, Μπόσκου, Κατζιλιέρης, Βασιλάκης και Σαντέ. Από την άλλη πλευρά ο κύριος Τριανταφυλάκος έχει επιλέξει τους Βασίλαρη, Φραντζεσκάκη, Τσόκα, Τσούκε, Σένκα, Χατζία, Γιαννούλη, Γαβαλά, Ράπτη, Τριανταφυλίδη, Γιουρτζίδη. Στον πάγκο είναι Σαρής Κοσμάς, Σαρής Κώστας, Σκιαδάς. Διαιτητής αναμέτρησης είναι ο κύριος Ουίνδος Ρούσος, με βοήθους τους Ψαρά και Νεοκοσμίδη. Βγάζουν την άμυνα, μακρινός ο Νταΐ, 1-2 μέτρα πάνω από την εστία του Βασίλαρη, δεν ανησυχεί. Συγκλίνει με χώρο. Επειδή τώρα Γιαννούλης αλλάζει μπάλα αριστερά, αλλά offside σύμφωνα με την κυρία Ψαρά. Δεν ξέρω, κοιμάται όρθιος. Κοιμάται όρθιος. Να τώρα έδωσε καλή θέση, ένα καλό σουτ με τον Γιουρτζίδη. Πρώτη καλή στιγμή και για τον ΑΟΥ Πάρου. Ο ξένος ετοιμότητα, έδιωξε με γροθιές. Με την μπάλα να καταλήγει πλάγιο. Στροφή εδώ στο δημοτικό γήπεδο του Αγίου Αρσενίου για τη μετάδοση του δευτέρου ημιχρόνου στο παιχνίδι κυπέλου ανάμεταξύ στον Άμους Φιλωτίου και τον ΑΟΥ Πάρου. Ένα πρώτο ημίχρονο που έλεξε χωρίς θέρματα. Κόρνερ τώρα για το Φιλώτη, Σκοπελίτης έτοιμος να δώσει συνέχεια. Σκοπελίτης, δεύτερο δοκάρι στην πορεία της μπάλας ο Σταματίου και κάνει το 1-0 για το Φιλώτη μετά από αυτό την εκτέλεση κόρνερ του Σκοπελίτη. Στο 53ο λεπτό λοιπόν το Φιλώτη ανοίγει το σκορ της αναμέτρησης. Γκολ πανηγυρίζεται έξαλα. Ήταν μια εκτέλεση κόρνερ από τον Σκοπελίτη. Πετάχτηκε με το σώμα στην πορεία της μπάλας στο δεύτερο δοκάρι ο Σταματίου. Βρήκε στο σώμα του, στο στήθος η μπάλα και κατέληξε στα δίχτυα του ο Βασίλαρη που ήταν ανήμπορος να αντιδράσει. Γιαννούλης, καλοκτυπημένο, καταπληκτικό γκολ από τον Διονύση τον Γιαννούλη. Ακριβώς μέσα στη γάμα της εστίας του ξένου, ασύλληπτο φάουλ από τον Διονύση τον Γιαννούλη. Είπαμε ότι το σημείο είναι καλό, ότι ο ΑΟΥ Πάρου διαθέτει πάρα πολύ καλά πόδια, ειδικά αυτά του Γιαννούλη είναι ακριβά πόδια, είναι πόδια αλφα εθνικής. Καταπληκτική πορεία της μπάλας. Δεν ξέρω αν πρόλαβε και η κάμερα να αποθανατήσει αυτό το γκολ. 66ο λοιπόν λεπτό στην αναμέτρηση. Ο Διονύσης Γιαννούλης φέρνει το παιχνίδι στα ίσα 1-1, ενώ τώρα έχουμε παρατηρήσεις στον αρχηγό του Φιλωτίου, στο Μανώλη το Κοτάκι, εδώ στο κήπεδο του Γιώργου Αρσενίου. Γιαννούλης εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Καλοχτυπημένο, δεύτερο δοκάρι. Χατζία την κεφαλιά. Ένα μέτρο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του ξένου. Τριανταφυλίδης κερδίζει έξυπνα απέναντι στον ξένο. Βγάζει παράλληλα, καλή στιγμή. Γιουρτζίδης, σουτ. Ζητάνε χέρι του ΑΟΥ Πάρου. Μετά από το σουτ του Γιουρτζίδη, ό,τι βρήκε η μπάλα σε χέρια αμυνόμενου του Φιλωτίου. Παίζεται ο κύριος Βουίνδος. Καλή στιγμή για τον ΑΟΥ Πάρου αυτή μετά από τον Αδράνια στην άμυνα του Φιλωτίου. Στην περιοχή η μπάλα, δεύτερο δοκάρι. Ζούλης πάνω στη γραμμή. Offside η κυρία Ψαρά. Πολύ καλή στιγμή για τον Φιλώτη, αλλά ως μη γενόμενη φάση. Ο Ζούλης ήταν πιο μπροστά. Έτοιμη για την έναρξη του πρώτου μέρους της παράτασης. Θυμίζουμε Φιλώτη ΑΟΥ Πάρου 1-1 κανονική διάρκεια.
Γιουργίδης, Γιαννούλης, περίτεχνη πάσα. Στον κληρονόμο, σου του κληρονόμου. Δεν ανησυχεί το ξένο. Ωραία φάση αυτή για τον Αουπάρου. Προς τα πίσω. Χατζία. Το γέμισμα. Γιαννούλης αποφελείται απέναντι στον ξένο. Θεαματική απέκρουση του ξένου. Θεαματική απέκρουση, απέκρουση του αγώνα από το Διονύση τον ξένο. Νίκησε το Γιαννούλη εκεί. Πήγε να πέρασε την μπάλα από πάνω το Διονύση ο Γιαννούλης. Πολύ σημαντική στιγμή λοιπόν για τον Αουπάρου. Στο 101 δημοτικό γήπεδο Αγίου Αρσενίου. Φιλώθηκε Αουπάρου πάντα στο 1-1. Διαμαρτύρονται τώρα ο πάγκος της του Αουπάρου και θα έχουμε την αποβαλή του κυρίου Τριανταφυλάκου, νομίζω. Διαμαρτύρονται εκεί ή του Αουπάρου, δεν γνωρίζω το λόγο. Είναι ο κύριος Γουίνδος, ζητά την αποχώρηση του κυρίου Τριανταφυλάκου. Κερδίζει τη μονομαχία με μέτρα, ανοίγει την μπάλα. Ο Σαντέ θέλει να μπει στην περιοχή μόνος του. Τον παρεμποδίζει ο Τσούκε. Μια κούρσα του Σαντέ. Να τώρα ο Παρό επικίνδυνος. Μεγάλη ευκαιρία με το Ράπτη. Μεγάλη ευκαιρία με το Ράπτη. Πήγε για πλάγια θέση. Σούταρε. Αλλά η μπάλα πέρασε out. Έχουμε τώρα παρατηρήσεις και στον πάγκο του Άμους Φιλωτίου. Δεν ξέρω αν έχουμε αποβολή. Πού τον βρήκατε ρε αυτόν εδώ. Κοτάκης. Και τώρα έχουμε το τελευταίο σφύριγμα της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Θα δούμε τη διαδικασία το πέναλτι. Διαδικασία το πέναλτι, ψυχοφθόρα διαδικασία το πέναλτι. Και ανακριθεί ποια ομάδα θα είναι αυτή που θα περάσει στην επόμενη φάση. Λοιπόν, πρώτη εκτέλεση λοιπόν τον πέναλτι. Ο Γιαννούλης απέναντι στο ξένο. Και παράτεται συστάσεις και από τον κύριο Ρούσο. Γιαννούλης ξένος, Γιαννούλης ξένος. Να δούμε, Γιαννούλης απέναντι στο ξένο. Ψύχρεμα στο κέντρο της εστίας. 1-0 ο Αουπάρου. Πάμε ρε Ζούλη. Δεύτερη εκτέλεση για τον Φιλώτη με τον Ζούλη. Ο Ζούλης λοιπόν θα είναι αυτός που θα εκτελέσει δεύτερος. Γιαννούλης Ζούλης και 1-1, 1-1 για τον Φιλώτη. Ο Βασίλαρης έπεσε από την άλλη πλευρά, από την αριστερή της εστία τους, του το πέναλτι πήγε στη δεξιά πλευρά. Ζούλης, ο Ζούλης ήταν που έκανε το 1-1. Και τώρα ο Γιουργίδης απέναντι στον ξένο. Γιουργίδης απέναντι στον ξένο. 2-1 ο Αουπάρου. 2-1 ο Αουπάρου στη διαδικασία των πέναλτι. Και ο Μπονιάκος θα εκτελέσει για το Φιλώτη. Μπονιάκος απέναντι στο Βασίλαρη. Μπονιάκος, Βασίλαρης. Για να δούμε. Μπονιάκος σχεδόν στο κέντρο της εστίας. Κάνει το 2-2. Ο Τριανταφυλλίδης θα είναι ο αυτός που θα εκτελέσει το τρίτο πέναλτι για τον Αουπάρου.
Τριανταφυλλίδης φοράει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Τριανταφυλλίδης, ξένος. Παραλίγο η απόκρουση και από τον ξένο. Το 3-2 όμως για τον Αουπάρου είναι γεγονός. Έπεσε στη σωστή γωνία ο ξένος. 3-2 λοιπόν για τον Αουπάρου. Και τώρα ο Μεμλίκα. Θα είναι ο τρίτος παίκτης του Άνους Φιλωτίου που θα εκτελέσει. Μεμλίκα απέναντι στο Βασίλαρη. Μεμλίκα, Βασίλαρης. Πέφτει σωστά ο Βασίλαρης, αλλά έχουμε το 3-3. Ο Χατζία, ο τέταρτος παίκτης για τον Αοπάρου. Χατζία απέναντι στον ξένο. Πάμε Διονύση. Πάμε, δεν έχει ψυχολογία, δεν μπορεί. Χατζία, ξένος, Χατζία, ψηλά, δοκάρι. Δοκάρι. Αυτή η δυνατή εκτέλεση από τον Άλεξ Χατζία. Στο οριζόντιο δοκάρι του ξένου. Άρα το 3-3 παραμένει. Και τώρα ο Μανώλης ο Κοτάκης έχει το πλεονέκτημα, αν ευστοχίσει, να γίνει το 4-3. Κοτάκης απέναντι στο Βασιλάρη. Κοτάκης, Βασίλαρης. 4-3 για το Φιλότη. 4-3 για το Φιλότη. Και τώρα ο Σένκα θα πρέπει να ευστοχίσει για να παραμείνει η ομάδα του ζωντανή στο κυνήγι της πρόκλησης. Σένκα λοιπόν. Σένκα απέναντι στο ξένο. 4-3. Σένκα. Και ευστοχή ο Σένκα. Έχουμε το 4-4 και σε περίπτωση που ευστοχίσει τώρα ο Ντάις θα έχουμε το 5-4 για το Φιλότη και θα πάρει, θα είναι η ομάδα που θα συνεχίσει την επόμενη φάση. Ντάις λοιπόν απέναντι στο Βασίλαρη. Ντάις, αποκρούει ο Βασίλαρης. Αποκρούει ο Βασίλαρης, 4-4. Το παιχνίδι γίνεται γκραγκινιόλ στη διαδικασία των πέναλτι. Ο Βασίλαρης είπε όχι στον Ντάι. Δύο καλοί εκτελεστές, ο Χατζία και ο Ντάις, έμελε να είναι αυτοί που θα χάσουν τα πέναλτι. Τώρα λοιπόν ο κληρονόμος για τον Αοπάρου. Το παιχνίδι είναι στα ίσα. 4-4 ο κληρονόμος για τον Αοπάρου. Είναι αυτός που θα εκτελέσει. Κληρονόμος. Απέναντι στον ξένο. Αποκρούει ο ξένος. Αποκρούει ο ξένος. Και θα έχουμε ακόμα μία εκτέλεση με τον Βερεσόγλου. 4-4 με πλεονέκτημα για τον Φιλότη τώρα. Ο Βερεσόγλου καλείται να είναι αυτός που θα στείλει την ομάδα του στην επόμενη φάση του θεσμού, το Φιλότη. Βερεσόγλου. Και αποκρούει ο Βασίλαρης. Αποκρούει ο Βασίλαρης. 4-4 παραμένει. Αστόχος λοιπόν και ο Βερεσόγλου. Ο Βασίλαρης απόκρουσε εύκολα με τα πόδια. Μάντεψε τη σωστή γωνία. Και τώρα θα έχουμε το ράπτη για τον Αοπάρου. Το σκορ παραμένει στο 4-4. Ράπτης απέναντι στο ξένο. Ράπτης. Αποκρούει ο ξένος με τα πόδια. Αποκρούει ο Ράπτης. Πραγματικά ψυχοφθόρα η διαδικασία.
Ο Διονύσης ο ξένος απέκλωσε με τα πόδια το πέναλτι του Ράπτη και τώρα ο Κατζηλιέρης παίρνει θέση απέναντι στον Βασίλαρη. Κατζηλιέρης, Βασίλαρης, Κατζηλιέρης και το πιλότη είναι στην επόμενη φάση του θεσμού με αυτό το εύστοχο πέναλτι, εκτέλεση πέναλτι του Κατζηλιέρη. Πανηγυρισμοί για τους γηπεδούχους. Πρόκριση θα λέγαμε χιτσκοκική για το Φιλότη. Ο Πάρο σίγουρα στάθηκε πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι. 1-1 η κανονική διάρκεια. Παρέμεινε το 1-1 και στην παράταση. Το Φιλότη με 5-4 στα πέναλτι είναι αυτό που περνάει στην επόμενη φάση του θεσμού. Τώρα το γηπεδούχοι δέχονται και το χειροκρότημα της εξέδρας. Πριν κλείσουμε να πούμε τις χωρικούς συμμετάδοσεις: Λιμάνι Καφέ στο λιμάνι της Παρικίας δίπλα στο Μήλο, Ρόδι Καφέ στην παραλία της Παρικίας με γευστικά πιάτα για φαγητό, Μπριζολόδικο γεύση στα κάρβουνα στη Ζωδόχο Πηγή στο παραλιακό της Παρικίας, Ίκαρου Security Πάρος 694 416 9385 το τηλέφωνο. Από το Σπύρο το Μάκαρη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παναγιώτη το Δελαμάνη που ήταν στην κάμερα και τον Χρήστο το Σαρή στην τεχνική επιμέλεια. Να έχετε ένα καλό βράδυ.